την εκπομπή Τριτών Βίος κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη. Σαμάν χαρά στον που προλάβει. Να δει τη λάμψη πριν, να δει τη λάμψη πριν χαθεί. Να δει τη λάμψη πριν χαθεί και πέσει το σκοτάδι. Παραπονώ και πέσει το σκοτάδι. Που φεύγεις, ζωή που φεύγεις και περνάς. Ζωή που φεύγεις και περνάς σαν αστραπή και σβήνεις. Άντε σαμάν σαν αστραπή και σβήνεις. Για ήτα έτσα που πέ, για ήτα έτσα που πέ θυμώ. Για ήτα έτσα που πέ θυμώ να ζει. Σω δε μ' αφήνεις.
παράπονο να ζήσω δε μ' αφήνεις. Ζωή που φεύγεις και περνάς σαν αστραπή και σβήνεις. Για η τάετσα που πέφτει μονάζει, ζω δε μ' αφήνεις. Φίλοι και φίλες της κριτικής μουσικής, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 8, είμαστε κοντά σας, η εκπομπή Κριτών Βίος με τον Περικλή Μασχολάκη. Όπως κάθε Δευτέρα, ένας φιλοξενούμενος, ο Γιώργης Οξυλούρης είναι εδώ, ο Καντρής. Καλώς όρισες, Γιώργη. Καλώς σε βρήκα, Περικλή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ακούσαμε κατευθείαν το τραγούδι, το ομώνυμο του συντήσου, του τελευταίου συντήσου, Μια αστραπή είναι η ζωή. Μια αναστραπή είναι ζωή, το πρώτο κομμάτι από το δίσκο. Θα το παρουσιάσουμε σήμερα, θα έχουμε να πούμε πολλά και για εσένα, αλλά και για το CD που έβγαλες και για την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά που από ό,τι ξέρω πήγε πάρα πολύ καλά. Να είσαι καλά, Περικλή. Να είσαι καλά. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι, και... να πούμε πρώτα, συγγνώμη τώρα, Περικλή, ότι το κομμάτι αυτό ακούσαμε, να μην το. Ότι είναι οι μαντινάδες του Βιτορόκοστα, του Ιέρου Βιτορόκοστα, η πρώτη μαντινάδα. Και η δεύτερη... του γνωστού Βιτορόκοστα. Του θείου του. Του θείου του. Του γνωστού Βιτορόκοστα. Μπράβο. Και η δεύτερη είναι του Βασίλη του Ξυλούρου, του Πάγκαλου. Οι δύο μαντινάδες από αυτό το κομμάτι. Συγγενή σου, φαντάζομαι. Ναι, και οι δύο. Το επιθέτω σου Ξυλούρης. Με τη γνωστή οικογένεια των Ξυλούριδων θα είστε συγγενείς, αλλά από ό,τι φαντάζομαι κιόλας, θα έχεις γνωρίσει κάποιους από αυτούς. Αρκετά. Από τους Ξυλούριδες εννοείς. Από τους Ξυλούριδες, ναι. Όλοι είμαστε σαν τα αδέρφια μεταξύ μας, όλοι. Όλη η οικογένεια. Καλό αυτό για μια οικογένεια. Πολύ καλό. Και μ' αρέσει κιόλας από κοπέλι που ήμουν. Τις έβλεπε ενωμένους και μ' αρέσει πάρα πολύ. Εν τούτης μεγάλωσα στο Ρουκάνι και τα πρώτα σου βιώματα ήταν εκεί. Ναι, από το Ρουκάνι ξεκίνησα, από τις παρέες. Κάνουμε τις παρέες, τις καντάδες, τότε στο χωριό. Και γαλουχήθηκα από εκεί και συνεχίστηκε η δουλειά από εκεί και πέρα. Λίρα που έμαθες? Στο Πασπαράκι του Δημήτρη πήγα στην αρχή, του δασκάλου μου. Σε ποια ηλικία? 9-10 χρονών πήγα. Να του πέψουμε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας κιόλας. Να είναι καλά όπου και να είναι. Εξαιτίας αυτού του ανθρώπου έμαθα εγώ. Και έχω να μάθει και πάρα πολύ. Έχεις αρκετούς συμμαθητές. Ναι, συναδέρφους πολλούς και καλά παιδιά πιο πολύ. Εγώ περιμένω να δω και τη δισκογραφική δουλειά που έχετε γράψει με 4 μαθητές μαζί. Έχει παγώσει λίγο αυτή η δουλειά. Ναι, Πέργα, αυτή είναι τώρα 6-7 χρόνια που είναι γραμμένη αυτή η δουλειά. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα από ό,τι ξέρω. Όταν έρθει η ώρα της θα κυκλοφορήσει. Προς το παρόν. Τις οποίες φωτογραφίες τις έβγαλες εσύ, να το πω κιόλας. Στο CD αυτό, στην Μια Αναστραπή Ζωή, τις φωτογραφίες και το εξωφιλού και από μέσα είναι ευγενική χορηγία από εσένα και πρέπει να το πω. Να σε καλά. Μια και με φιλοξενείς, από εσένα το Μασχολάκι. Είναι η δεύτερη δισκογραφική δουλειά. Η τρίτη είναι αυτή, περίπου. Η τρίτη. Οι άλλες δισκογραφικές δουλειές πώς πήγαν? Η πρώτη είναι το Πάντα στα Περασμένα, η πρώτη δισκογραφική δουλειά. Και η δεύτερη είναι Στιγμές που φεύγει ο λογισμός. Το πώς πήγαν, το ξέρει ο κόσμος. Εγώ, άμα αγαπήθηκε κανένα κομμάτι από εκεί, το ξέρω ο κόσμος απλά. Κάτι που είχαμε κουβεντιάσει μια φορά ήταν ότι στη συγκεκριμένη δουλειά, την προηγούμενη, αν δεν κάνω λάθος. Την πρώτη ή τη δεύτερη εννοείς? Δεν θυμάμαι σε ποια πρώτα χρησιμοποίησες εσύ κομμαδούρα. Στην πρώτη σου? Α, στην πρώτη, ναι, στην πρώτη. Σε σχολιάζει, λέει, σκομαδούρα θα βάλεις. Δεν ήταν τότε, δεν είχε ανέβει τόσο πολύ όπως είναι τώρα. Είναι κάμποσα χρόνια, πότε κυκλοφόρησε, θυμάσαι? Είναι 8-9 χρόνια, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτόβαλα τότε την σκομαδούρα, εδώ που το λες, Περικλή, το ανοίγεις το θέμα. Είχα πάει με πολλούς συναδέλφους στο στούντιο τότε, σας πιο μεγάλους από μένα. Έπαιρναν τη γνώμη των επάντων όπως την παίρνω τώρα. Και μου λέγανε, τους είπα την ιδέα μου πριν τη γράψει. Το τελευταίο κομμάτι που έγραψε τότε στο πρώτο CD ήταν σκομαδούρα. Σχηματικά, μαντινάδες. Ναι, μια σειρά μαντινάδες. Και μου λέγανε, μου είπαν, ας πούμε, πολύ ωραίο το όργανο. Άλλοι μου είπαν, βέβαια, παλιό όργανο. Εγώ επηρεασμένο από τον Ψαρονίκο του συγχωρεμένου και από τον Ψαραντώνη που είχε τον Μπαξέ. Το είχε παίξει πολλά κομμάτια. Και τον Μερτζάνη. Ναι. Μ' άρεσε από κοπέλι το όργανο αυτό και το έβαλα στον πρώτο δίσκο. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Είναι ωραία σκομαδούρα, αλλά όχι σε ένα ολόκληρο CD σίγουρα. Νομίζω σχολιάστηκε ότι σου λέγανε πριν βοσκίστικο όργανο θα βάλεις μέσα στο CD σου. Μου το είπαν και αυτό ορισμένοι. Λέω, μια εγώ με πορεινά χωριά και έχουν πολλά πρόβατα τσιάτ, λέω από την καταγωγή μου δεν πειράζει πως θα τη βάλω. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε το όργανο αυτό. Μου θύμιζε παλιά πράγματα. Παλιά πράγματα. Να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι από το CD σου. Ναι, ναι. Είναι ένα σιρτός, όλη η ζωή του αετού. Ναι. Με μουσική όπως και στο προηγούμενο και σε αυτό, είναι από σένα και σε στίχους του Σάββατο ξημέρι. Ναι, η δεύτερη, αυτό το δεύτερο κομμάτι. Ακούσαμε Όλη η ζωή του αετού. Θυμάσαι Μαντάδης? Ναι. Όλη η ζωή του αετού, ατέλειο την εμάχη. Μην παντονιάρει την κορφή, ένα λεφτό μονάχη. Είναι του γιατρού του ξημέρι. Η επιλογή των Μαντινάδων πώς γίνεται? Η επιλογή των Μαντινάδων, διαλέγεις από τους ανθρώπους που είναι να πάρεις, που σου έχουν δώσει από παλιά ή που θέλεις εσύ να βάλεις μέσα στο CD. Σου δίνουν μια μποσότε μαντινάδες, ας πούμε 5-10 μαντινάδες. Από αυτές οπωσδήποτε κάποιες δεν ταιριάζουν στη μουσική πάνω, γιατί είναι και βασικό αυτό να ταιριάζει ο στίχος με τη μαντινάδα, με τη μουσική να πω, συγγνώμη. Και αναλόγως τα ερεθίσματα της εποχής γράφεις κιόλας τότε. Πώς συνδυάζεται η μουσική με τη μαντινάδα? Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο περικλή, πιστεύω εγώ. Δηλαδή το κριτήριο για να συνδυάσει κάτι τέτοιο τι είναι? Να το πούμε τώρα απλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν μπορείς σε ένα κομμάτι χαρούμενο να βάλεις μια απεσιόδοξη μαντινάδα, ή όπως και σε ένα μελαγχολικό κομμάτι, ένα αργό, να βάλεις μια επαναστατική μαντινάδα ή ζωηρού επαναστατικού ύφους και καλά. Δεν γίνεται.
αλλά ως επίσης και σε, αν ταιριάζει σε ένα ζωηρό κομμάτι να έχει βάλει μια επαναστατική μαντάδα, μπορεί να μην ταιριάζει συλλαβές, να καταλήγει ακριβώς η μουσική με το στίχο, το οποίο το βρίσκει στο στούντιο αυτό μέσα. Θέλει δηλαδή λίγη δουλειά Περικλή αυτό, έως πολύ δουλειά. Και η επιλογή δικιά σου στις ματινάδες, ποιο είναι το κριτήριό σου? Ή δεν υπάρχει κριτήριο? Ακούς μια ματινάδα και λες αυτή μου αρέσει, θα ήθελα να την... Δεν μπορώ να βάλω κριτήριο από αυτό και αυτό. Όλες οι ματινάδες που βγάλουν οι ανθρώποι και τις βγάλουν με την ψυχή τους είναι καλές. Εσύ βγάλεις ματινάδες? Όχι, δεν έχω βγάλει ποτέ μου. Πώς σου λένε, ένα νέο και σε αρέσει το ακούσει, ένα νέο που δεν σε αρέσει, το ίδιο είναι και ματινάδα. Αν ακούσει μια ματινάδα και σε... σου αρέσει κατευθείαν, σου κάνει το κάτι της που λέμε, τότε αξίζει τον κόπο να τη γράψεις. Να αλλάξω λίγο θέμα για να πούμε στον κόσμο πώς μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας. Ναι. Μπορεί να μας στείλει μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου με SMS με μια απλή χρέωση στο 6988-233-111, 6988-233-111, όπως και μπορεί να γίνει μέλος στην ομάδα μας στο Facebook Κριτών Βίος με ελληνικούς χαρακτήρες. Είναι δύο φίλοι μας στείλανε ένα μήνυμα, ένα για το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε στην αρχή, ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Να είναι καλά, όπως μας ακούει και ο Λευτέρης και η Χαρά το καφενείο των φίλων, η κουμπάρη μου, να τους πούμε πολλά χαιρετίσματα. Να είναι καλά και ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Και ο Στέλιος Καραπουλάκης από την Προφητηλία έστειλε μήνυμα πριν ξεκινήσει η κομπή μου. Λέει πότε θα έρθει ο Γιώργης να... Να είναι καλά, φίλος μου ο Στέλιος, και με τον χαιρετάς. Είμαστε καλοί φίλοι. Να είστε καλά και οι δυο. Λέγαμε για τις ματινάδες. Δεν γράφεις εσύ ματινάδες, αλλά γράφεις μουσική. Πώς τη γράφεις τη μουσική? Το καταδύναμη. Πώς τη γράφω? Δεν έχει ούτε όρους ούτε πώς το να τη γράψεις. Εκεί που παίζεις, καμιά φορά στον ύπνο μου πολλές φορές, σηκώνομαι και μου έρχεται μια μελωδία, την καταγράφω κάπου να την έχω και προχωράει η μελωδία αυτή να γραφτεί, δεν προχωράει αναλόγως. Να αφήνω λίγο καιρό να εξελιχθεί, να μπει μέσα, να την καταλάβω. Αλλά έτσι, χωρίς. Εκεί που παίζεις το όργανο και μελετάς, σου βγαίνει μια μουσική. Όταν λες την καταγράφεις, πώς? Σε ένα απλό μαγνητόφωνο. Ή στο κινητό σου ακόμα βρίσκεις το δρόμο, γιατί πολλές φορές πάω και με τα μάξι κάπου να παίξω κανένα γάμο στα Χανιά, ας πούμε, μακριά. Δύο-τρεις φορές μου έχει τύχει προς τα εκεί. Και δεν έχω, λέει, έχω τη... ή τα όργανα τα βαστάνε λαουθιέριδες, δεν έχω, το καταγράφω με το, με το στόμα στο... Μπουκόλιερα που λένε. Μπουκόλιερα, όπως έπαιζε στο χρονισμό στο τζέκας. Στο κινητό. Νότες ξέρεις? Ξέρω... Γιατί πήγα στην αρχή που σου είχαν πει στο Πασπαράκι, ξέρω τα απλά πράγματα. Απλά. Έχω βγάλει στο πτυχίο της αρμονίας, το έχω. Ξέρω δηλαδή λίγα πράγματα. Είναι... Δεν είχα βέβαια ποτέ καλές σχέσεις με τις νότες. Ποτέ μου όμως. Ούτε με τις νότες στο σύστημα του Πασπαράκι. Από εκεί έμαθα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τις μπάσεις. Είναι διαφορετικό σύστημα. Ναι, είναι. Ναι, ναι, του Μουντάκη το σύστημα το συνέχισε αξιοπρεπώς. Ναι. Και το ανέδειξε ο Δημήτρης Πασπαράκης. Νομίζω ότι το βγάλανε μαζί όταν ήταν μαζί στο 2. Μπράβο, και με το Μάνο το Μουντάκη, το γιο του συγχωρεμένου του Κώστα. Οι τρεις μαζί μια ομάδα βγάλανε το σύστημα αυτό. Το οποίο είναι πολύ εύκολο για μετάδοση γνώσεων. Για μετάδοση μουσικής, για να. Ναι, για τους μαθητές. Γιατί πιστεύεις ότι είναι καλό να υπάρχει και πεντάγραμμα? Οτιδήποτε καλό που βασίζεται την επιστήμη και είναι εξελιγμένο, είμαστε με. Βέβαια, τα γράμματα που λένε δεν κάνουν ποτέ κακό. Το περίσσο φως δεν βλάφτει ποτέ. Θέλω να μου πεις μια ιστορία, ναι, που έχει σχέση με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ποιο τραγούδι περίπου? Είναι το Τσακουμασουκάκι. Ναι. Τσακουμασουκάκι. Εγώ θα γίνω διασαξής. Να σπάσω το διασάκι. Σπάσω το διασάκι. Αυτό είναι στο πρώτο μου CD. Ναι. Να το περάσω αγάπη με το Τσακουμασουκάκι. Διασαξής τι είναι? Μου είχες πει εσύ από σένα το μαθά, αλλά θέλω να μάθει και ο κόσμος. Είναι μια λέξη η οποία είναι. Ναι, όσον αφορά την πρώτη αυτή μαντινάδα που είπαμε, εγώ θα γίνω διασαξής, να σπάσω το διασάκι, είναι. Καταρχάς το διασάκι είναι όταν υπάρχει ένα πένθος. Λέμε, έχει διασάκι στο χωριό, δεν γλεντούνε, δεν μπορεί να γλεντήσει. Ο διασαξής είναι αυτός που κρατάει το πένθος. Εδώ λέει η μαντινάδα να σπάσω το διασάκι, δηλαδή εγώ
θα το σπάσω το πένθος εδώ πέρα και δεν θα ισχύει από εδώ και πέρα. Έχει περάσει, ας πούμε, καιρός. Και θα περάσω, αγάπη μου. Δηλαδή, τέλος το πένθος, θα κάνω την κατάλληλη, περάσω το τσακουμά, το διαπέραστο και καλά σοκάτσι που δεν μπορεί κανείς να το περάσει. Αυτή είναι η ουσία της μαντινάδας. Λόγω του, αυτή είναι μια μπαλαινή μαντινάδα του Μίχαλου, του Νιδιώτη, συγχωρεμένου ήταν, η οποία έχει την ιστορία της. Γι' αυτό βγήκε σε ένα συγκεκριμένο λόγο. Ναι, αλλά έχει φοβερό νόημα. Δηλαδή, αν κάποιος καταλάβει την ιστορία της. Βέβαια, ναι. Αντιπροσωπεύει την παλιά μας Κρήτη αυτή η μαντινάδα, ναι. Θες να μου πεις τη σειρά της μαντινάδας που θα ακούσουμε τώρα. Ναι. Ποιοι έχουν, σου έχουν δώσει μαντινάδες. Να σου πω ποιοι είναι στις κοντιλιές μαντινάδες. Τι νοσί είναι. Ναι. Ωραία, θα σου πω. Είναι στην πρώτη μαντινάδα είναι ο Γιώργος Τζουλιαδάκης. Μετά στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και την πρώτη, τελευταία. Τέλος πάντων, με τη σειρά. Να μην, δεν θα την περέψουν. Θα πούνε ο Γιώργος Τζουλιαδάκης, ο Βιτορόκωστας, ο νέος που μου είπες, ο Βασίλης ο Βιτόρος, του Βίκλη, του Λευτέρη του Καλομήρη και ένα στίχος παραδοσιακός. Τώρα που πες ένα παρατσούκλι, θέλω να μου πεις από πού βγήκε ο Καντρής. Αυτό τώρα είναι παλιά ιστορία. Ακούσουμε εδώ το τραγούδι και μετά θα πούμε μετά τα υπόλοιπα. Εντάξει, περίπου. Ναι. Τα ακούμε. Για σε μη μου είσαι μικρή μου όνειρο, όσο κι αν προσπαθήσει. Όσο κι αν προσπαθήσει ο χρόνος ο καταλυτής, δεν πρόκειται να σβήσει. Πόσες αγάπες στη ζωή, πόσες αγάπες στη ζωή με έχουνε σημαδέψει. Όφου με έχουνε σημαδέψει, πότε τσι φέρνω στο μυαλό σε μια μπερδένη σκέψη. Ανοίγει τα φτερά, πάλι τα ανοίγει τα φτερά, η σκέψη και μη σέβγει. Η σκέψη και μη σέβγει κάπους βουνά και θάλασσες, πήρε και σε γυρεύγει. Ζηλεύγω σου φεγγάρι μου, ζηλεύω σου φεγγάρι μου, μα δεν παραπονούμε. Όπα, μα δεν παραπονούμε, γιατί τη βλέπεις κάθαργα κι εγώ την υστερούμε. Θα το περάσω αμοναχώς στο τσακουμά σοκάκι. Το τσακουμά σοκάκι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι. Γεια σου Καντρί. Γεια σου Μανιάκο. Ο έρωτας που αφορμεί, ο έρωτας που αφορμεί, δεν γίνεται πολέμου. Όπα, δεν γίνεται πολέμου. Με φίλο μοιάζει και φτερό, από κουλουθά τα νέ μου. Ήντα θα πω για μόναξα κι εγώ τα μόναχό μου. Κι εγώ τα μόναχό μου, η φεύγα σου εσημάδεψε το κάθε τι δικό μου. Για να σου κάνω ασκενό, για να σου κάνω ασκενό, μπροστά στον ήλιο μπαίνω. Όπα, χάρωσε κοπελιά μου, κι
δεν χιονίζει, γίνομαι φώτια και σε ζεσταίνω. FM 100,3. Πιάστε το. Ακούτε την εκπομπή Κριτών Βίος κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έτυχε ακριβώς και στην ώρα του, 8.30 ώρα. Ναι. Γιώργο, μέσα άκουσα και τραγουδούσε ο Μανιάκος, ο Νίκος Ογιαννάκης. Ναι. Συμμετείχε στο τραγούδι αυτό. Ναι, συνεργασία είχαμε σε αυτό το τραγούδι με το θείο μου τον Νίκο. Ας τι γίνεις. Και είπαμε, ναι, είναι τσιμάνος μου αδερφός ο Νίκος. Και τις είπαμε τις κοντιλιές, το CD κυκλοφόρησε πέρυσι κοντά τα Χριστούγεννα, αλλά ήταν γραμμένο πριν 2 χρόνια κοντά. Και βγήκε, τότε τις είχαμε πει με το θείο τον Νίκο, ναι. Και μου είπες ότι ετοιμάζεις και καινούργια δουλειά. Ναι, έτοιμη είναι αυτή, αλλά θα δούμε, θα βρούμε τον κατάλληλο χώρο να δούμε πότε θα κυκλοφορήσει. Την έχω γράψει και αυτή πριν πολύ καιρό. Η εκπομπή εδώ πέρα είναι πάντως ανοιχτή, με το που κυκλοφορήσει να έρθεις να κάνουμε την πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Να είσαι καλά, Περικλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μεγάλο στο Ρουκάνι. Ναι. Εκεί παρεάκια φαντάζομαι. Όχι φαντάζομαι, ξέρω ότι γίνονται ακόμα και τώρα. Βέβαια. Όπως και παλαιότερα γίνονταν και κατάδες. Είναι Περικλή και μεγάλη σχολή, εγώ το πιστεύω. Πολλά πράγματα. Γιατί οπωσδήποτε στις παρέες κάνεις με δικούς ανθρώπους που έχουν πιο πολύ το θάρρος. Όταν μεγαλώνεις με συνέχεια να σου λένε αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, αυτό, αυτό είναι καλό. Με μεγαλύτερους να κάνεις παρέα σε γλέδια. Η παρέα είναι όπως το γλέντι και ο γάμος στο πάλκο. Αλλά πρέπει στο πάλκο, πιστεύω ότι χρειάζονται οι παρέες, είναι με μεγάλο σχολείο, εκεί θέλω να καταλήξω. Αποκτάς ρυθμό με τους τραγουδιστές, αποκτάς. Αυτή η τριβή είναι πολύ ωραία. Να ξαναγυρίσω λίγο πριν πίσω. Έστειλε μια ματινάδα ο Λευτέρης ο Φουντουλάκης. Ναι, να είναι καλό Λευτέρης. Με αφορμή την Ασκομαντούρα. Ναι. Λέει το ρίφι το ρυφάκι μου, απόβοσκε στη τζούρα. Όχου, ποιο το περίμενε να γίνει Ασκομαντούρα. Ναι, έτσι όλο Λευτέρη. Και έχει γράφει κι άλλη μια ωραία ματινάδα. Ο αετός είναι ψηλά και από εκεί και από εκεί πάνω φτάνει. Τα άλλα πουλιά στα χαμηλά κουμάντα τα κάνει. Είναι να αφιερώνει σε μένα και στον καλεσμένο. Δηλαδή σε εσένα Γιώργη. Να είναι καλά. Λέγαμε για τα παρεάκια στο χωριό σου, στο Ρουκάνι. Ναι. Εσύ δεν παίζεις λαούτο ή μαντολίνο ή... Όχι, όχι, μόνο λίρα. Δεν έχεις ασχοληθεί καθόλου με κάποιο άλλο μουσικό όργανο? Ασχολούμαι με το λαγούδι, το μαντολίνο, αλλά για δικού μου, όχι να με ακούνε ανθρώποι. Και τα παρεάκια πώς γίνονται? Γίνονται ακόμα? Δυστυχώς τώρα με τον καιρό αλλάξαν οι εποχές. Έχουν λιγοστέψει πολύ. Αλλά τώρα με αυτή την κρίση που γίνεται τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, πιστεύω ότι έστει τα καλά της αυτή η κρίση, οι άνθρωποι αρχίζουν και ξαναμονιάζουν θέλοντας και εμείς, και είναι ένα από τα θετικά στοιχεία αυτό. Κρέας χερακή υπάρχει σίγουρα εκεί πέρα. Μέχρι τώρα, από βακίστερα δεν ξέρουμε. Οπότε είναι πιο εύκολο και πιο οικονομικό για να μονιάσει μια παρέα. Ναι, κάνουν παρέες, το να ζητούν ανθρώποι, είχε ο ένας την ανάγκη τα λουνού τώρα. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Κατάδες κάνατε τώρα?
Όχι τώρα. Όταν ξεκίνησες. Ναι, βέβαια. Τώρα κάνουνε. Έχω πολύ καιρό να κάνω εγώ προσωπικά, αλλά αγρικό εγώ και κάνω. Στα ανώγια. Προχθές πάλι μου πονάνε, κάνουν πολύ συχνά. Δεν είναι σκοπό να πηγαίνω να κάνω κατάδυση κοπελιάς, έτσι το έθιμο. Κάνουν και με αυτό βέβαια, αλλά και να κάνω κατάδυση στο χωριό, πέρα στα στενά. Ήταν. Η κοπελιά βέβαια. Η κοπελιά, ναι. Να πάμε στο... να περάσουμε το. Από το σπίτι τη. Από το σπίτι από κάτω, να πούμε τη μαντινάδα που κολούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, αυτή είναι η ιστορία τη κατάδαση, την αλήθεια, ναι. Έχει κάνει τέτοια κατάδα. Έχω κάνει και από αυτήν την κατάδαση. Είναι ορισμένοι φίλοι που δεν μπορεί να το χαλάσει για κανένα λόγο. Και καταλήξαν και παλαιότερα σε καλά ξέατελα έγιναν αυτές τις δουλειές αυτές. Σε γουλιές δηλαδή σε αυτά. Ναι, και οι κατάδες γίνονται σε όλη την Κρήτη, σε πολλά χωριά και συνεχίζονται ακόμα. Όχι με την ίδια συχνότητα, αλλά γίνονται συχνά. Και αφορμή συνήθως ο έρωτας. Και ο έρωτας, αλλά και εμείς. Μπορεί για τα, απλώς για το έθιμο να το θέλω να το διατηρήσω, να παραμένει, να μην σβήνει. Είναι καλό και αυτό. Ας πούμε, να σου πω τώρα ένα χωριό που μου έρθει στο μυαλό στις Μέλαμπες. Είναι ένα χωριό στο Ρέθνο. Και εκεί βγάλει και ένα ωραίο συρτό, τον Μπλοβιανό. Ναι, δεν είναι δικό μου, είναι του Χατζοβαντζέλη του Χορεμένη, το έχω γράψει, ναι, ναι. Στο CD αυτό, δεν το έχω ακούσει το CD σου. Λέω σε παλαιότερο. Αυτό το Μελαμπιανό το έχω γράψει εγώ στο πρώτο CD. Πριν 8 χρόνια. Εγώ μίλησα γενικά για το συρτό που είχε το Μελαμπιανό. Ο οποίος είναι ένας απίστευτος σκοπός. Ναι, στο πρώτο CD το έχω γράψει με το, μαζί με, το, με τον Ανιψιό Αυτινού που το είχε βγάλει. Από τις Μέλαμπες του Βεργαδί, το Δημήτρη. Το Μια ώρα μόνο χαίρομαι. Ναι, και σε αυτό το CD τους ευχαριστώ δημοσίως πάλι τις Μελαμπιανούς. Έχει και πολλούς εδώ στο Ηράκλειο. Μου παραχώρησαν και άλλο ένα συρτό, το οποίο το έγραψε και σε αυτό το CD. Πάλι του Χατζοβαγγέλη. Θέλω να σου πω για τις καντάδες που μου λύσουν ότι εκεί πέρα μέρα παραμέρα κάνω καντάδα. Ένα χωριό που διατηρεί τα έθιμα από άκρου σ' άκρου. Χαιρετίσματα στη Μέλαμπες. Σε όλους τους Μελαμπιανούς. Και σε όλη την Κρήτη, σε όλη. Θες να μου πεις ποιοι παίξαν στο CD σου πριν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι «Ποτέ μου, ποτέ μην παίζεις σε πουλί»? Ναι. Στο CD παίζει ο συνεργάτης μου, ο Μανώλης ο Σαλούστρος παίζει. Τα λαγούτα μέσα. Ο Λαουτιέρης, ο, ναι, ο Μανώλης. Παντελή. Του Παντελή ο γιος. Είναι ο Μανώλης ο Αντώνης, με το Μανώλη συνεργάζομαι εγώ, ο οποίος έχει παίξει το CD. Πολλά χαιρετίσματα. Να σε καλά, Περικλή. Σε ένα έχει παίξει ο Αντώνης ρυθμικό λαγούτου σε ένα κομμάτι. Στο οποίο τραγουδάει αδερφή μου. Λέγοντας ρυθμικό λαούτρο, τι εννοείς? Είναι το μπάσο που λέμε. Α. Ναι. Ο Γιάννης Φουντουλάκης, ο συνεργάτης μου, επίσης άλλο ένα. Ο Αλέξανδρος ο Παπαδάκης έχει παίξει σκουμπαντούρα. Γνωστός από την Ιερά Πετράθωρο, όπως είναι. Από το Ρέθνο είναι. Από το Ρέθνο, την επαρχία Αγίου Βασιλείου. Και είναι εξαίρετος λιράρης ο Αλέξανδρος. Παίζει και σκουμπαντούρα, φοβερή. Και έχει παίξει και κρουστάκι Αθιαμπόλιο ο Γιάννης Ορμπουγιανάκης μέσα. Και στη φιλική συμμετοχή στο τραγούδι είναι ο Νίκος Γωνιανάκης και η Αθηνά Εξιλούρη, αδερφή μου. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Ναι. Άιδες, ποτέ μη παίζεις, ποτέ μη παίζεις σε πουλί. Ποτέ μη παίζεις σε πουλί που είναι ζευγαρωμένο, που είναι ζευγαρωμένο. Γιατί το άλλο δυο φορές. Για
κάτι το άλλο δυο φορές. Το φίνι σκοτωμένο, το φίνι σκοτωμένο. Άιντε σαμάν αμάν, όποιο πουλί μεγάλ, όποιο πουλί μεγάλωσε. Όποιο πουλί μεγάλωσε ελεύθερο στα δάση, ελεύθερο στα δάση. Άιντε σαμάν αμάν, μια ώρα μέσα στο, μια ώρα μέσα στο κλουβί. Μια ώρα μέσα στο κλουβί να κάνει θα γεράσει, να κάνει θα γεράσει. Να πούμε στους ακροατές μας ότι ακούνε Κρήτη FM 100,3, εκπομπή Κριτών Βίος στους 100,3, ο Περικλής Μοσχολάκης στο μικρόφωνο, ο Γιώργης Ξυλούρης, η Καντρής απέναντί μου, φιλοξενούμενος σήμερα στο σταθμό. Να πούμε επίσης όπως ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με SMS, με μια απλή χρέωση στο 6988-233-111, 6988-233-111, όπως και μπορείτε να γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο Facebook Κριτών Βίος με ελληνικούς χαρακτήρες. Γιώργη, να μου πεις σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, ποιος έχει γράψει τους στίχους? Και οι δύο στίχοι μαντινάζεις είναι του Γιάννη του Εράκη και του Πολογιάννη. Στα περισσότερα τραγούδια, να μην το λέμε συνέχεια, είναι η μουσική δικιά σου. Εκτός από κάποια. Ναι, αυτό που ακούσαμε είναι το Μελαμπιανό που είπαμε πριν. Μελαμπιανό σκοπός. Ναι. Σύρτος. Εκτός από κάποια κομμάτια τα οποία είναι παραδοσιακά. Ναι. Εγώ σε θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια. Πρέπει να ήταν πριν 17 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 16 χρόνια. Και σε ένα γλέντι στο Ρουκάνι. Ναι. Και ήταν μάλιστα. Δεν θυμάμαι, αλλά έκανε, θυμάμαι ότι έκανε κρύο. Και είχατε ένα χώρο εκεί. Ναι. Και θυμάμαι ότι ήταν από τα πρώτα του γλέντια. Τότε ήταν τα πρώτα σου. Μήπως έπαιζε με το Στέλι, τον Ιερονιμάκη. Το πρώτο μου γλέντι ήταν εκεί πέρα, ήταν Περικλή. Ναι. Ήταν το. Τότε ήταν βραδιά πρόεδρος... πρωτοχρονιά ήταν. Τότε ήταν πρόεδρο ο Γιώργης Σκουλάς. Ναι, ήταν. Πολιτιστικό σύλλογο. Ναι, τότε ήταν, ναι, τότε. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι. Είναι τώρα το πρώτο μου γλέντι, 16 και 7 χρόνια. Καλά το λες, Περικλή. Με το συγχωρεμένο το Στέλιο, τον Ιερονιμάκη, από του πρώτου μου συνεργάτε. Μαζί με τον Ψαρογιάννη τότε. Έπαιξε με τον Ψαρογιάννη. Ναι, παίζαμε το θείο του Γιάννη 3 χρόνια και τώρα σε εξιλουριανούς γάμους πολλές φορές μαζί. Άνοιξαμε δύο κεφάλαια, δύο μεγάλοι λαουτιέρδες. Ο ένας αφηγενωρίς, ο άλλος έχει γράψει μια μεγάλη ιστορία και θεωρείται όπως αυτή τη στιγμή και από πολλούς ο κορυφαίος πάνω στο λαούτο. Δάσκαλος αυτός και ο Μαρκογιάννης, με τους παλιότερους βέβαια, της νεότερης εποχής οι δάσκαλοι. Πες μας λίγο για το συγχωρημένο Στέλιο. Ο Στέλιος ο Ιερονιμάκης τον ήξερε πολλοί κόσμος τότε. Τον θυμάται ακόμα γιατί ήταν ένας αυθεντικός, γνήσιος, κριτικός καλλιτέχνης και ένας καλός άνθρωπος, το οποίο εγώ του χρωστώ πολλά. Δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή και είχε προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Πάρα πολλά. Είναι αλήθεια, δεν το λέω εγώ μόνο, το λέει κόσμος που ξέρει καλά τη μουσική, τι πρόσφερε αυτούς τους άνθρωπους.
έφυγε σχετικά νωρίς. Ναι. Δυστυχώς. Πιστεύω ότι μπορούσε να αφήσει και άλλα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Αλλά συνήθως τους καλούς τους παίρνει νωρίς ο Θεός. Λένε. Δυστυχώς. Ψαρογιάννης. Ο Ψαρογιάννης. Ένας κύριος. Όπως το λες. Όπως το λες, Περικλή. Με μια αιτία, δεν μπορώ το να πω για τον Ψαρογιάννη, είναι τεράστια ιστορία του. Τα λέει όλα η δισκογραφία του, να τα πούμε απλά. Το ότι έχει γράψει με τον αδερφό του, τον θείο τον Νίκο, με τον Μουντάκη τον Κώστα και με πολλούς, με πάρα πολλούς. Με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Όταν πέθανε ο Νίκος Οξυλούρης, είναι αγίνητος. Ναι, ο Νίκος πέθανε το 80, εγώ είμαι το 83 είμαι εγώ. Δεν τον πρόλαβα, όχι. Τουλάχιστον έχει την ιστορία του από πίσω και, και μαθαίνεις από αυτή. Όπως θέλω να μου πεις και από το Στέλιο και από τον Ψαρογιάννη, τι σε είχαν μάθει εκτός από μουσική. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, Περικλή. Όταν έχεις κάποιους ανθρώπους αξιόλογους δίπλα σου και όπως είναι αυτοί τώρα οι δύο που αναφέρεις, μόνο που κάθονται δίπλα σου, με τον τρόπο που κάθονται και με τον τρόπο που σου μιλούνε, παίρνεις τα πάντα. Τον τρόπο που σκέφτονται, τον τρόπο που μιλούν στους ανθρώπους, τον τρόπο που σέβονται, το σεβασμό σε όλους, στον διδάσκουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Φαντάζομαι έχει τύχει πολλές φορές να έρθει σε δύσκολη θέση πάνω σαν γλέντι. Όπως όλοι μας στη ζωή, όλοι οι άνθρωποι καθημερινώς μπορούν να έρχομαστε σε δύσκολες θέσεις, έτσι στο γλέντι βέβαια. Έχεις αντιμετωπίσει περιστατικό δύσκολο να πεις εδώ πέρα δεν μπορώ να λύσω τίποτα? Να χτυπήσω ξύλο, δύσκολο δεν μου έχει τύχει. Δόξα ο Θεός μέχρι τώρα. Αλλά σε ανθρώπους τυχαίνουν τα πάντα βέβαια. Εντάξει, όλα με ένα καλό έλεγχο του γλαιδιού μπορείς να προλάβεις. Όταν υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, προλαβαίνονται όλα. Αλλά μην το παίρνουμε από τα αρνητικού, εντάξει. Όλα συμβαίνουν σε ένα γλέντι, όπως και στον δρόμο που πηγαίνουμε. Δεν είναι επειδή είναι γλέντι ότι θα συμβεί κάτι. Απλώς επειδή είναι νύχτα και έχει το ποτό στη μέση, να αυτό. Ειδικά στα μέρη που παίζεις, υπάρχει πολύ κρασί. Εντάξει. Πάντως όλη την Κρήτη. Δεν το λέω ότι στα μέρη τα δικά μου έχουν το ιδιαίτερο. Στα Νόγια δεν μπαίνει και πολύ κρασί. Δεν μπαίνουν κούπες? Όχι, δεν μπαίνουν, όχι. Δεν είναι έθιμο στα Νόγια η κούπα. Τα κεράσματα. Το κέρασμα, ναι, αλλά εμένα πάντα το καλό, το σεμνό κέρασμα. Εγώ έχω τύχει σε γάμο στα Νόγια στο Περαχώρι. Ναι. Και βγαίνουν στη σειρά 4-5 σε κάθε χορό και γερνάνε. Αλλά... Σέβονται τις γυναίκες αν θέλουν να πίνουν, ναι. Θέλουν, αλλά όλους τους χειρνάνε. Βέβαια, αλλά όχι με το μεγάλο το νεροπότηρο, Όχι, αυτό γίνεται πιο δυτικά. Μπράβο, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, αυτό δεν είναι κούπα. Δυτικά. Καλά, το όχι, πως το κατακρίνει. Ο καθένας τόπος έχει τα έθιμά του και καλά τάχει σε τάχει. Απλώς να μπορούν να ελέγχουμε όλοι τα γλέδια μας αυτά. Όταν έχουν ένα καλό τέλος, είναι όλα μια χαρά. Στο επόμενο τραγούδι, ναι. Βλέπω ότι τη μουσική την έχει γράψει ο φίλος μου και ο χωριανός μου, Θωμάς Μπολάκης. Μπράβο, ναι. Λαοτιέρης. Ναι. Και στίχη είναι του Βαγγέλη του Χαιρέτη. Πολύ σωστά, Περικλή. Κόντρα τα ναι με αυτό το κομμάτι. Κόντρα τα ναι μου. Ναι, είναι του Θωμά του Μπολάκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραχώρηση του κομματιού. Ήταν ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και το έγραψα. Το έχω γράψει άλλο ένα CD του Καράτζη του Αντώνη, του έκανε μια συμμετοχή του τραγούδισε εκεί πέρα και το ξανάγραψε τώρα το κομμάτι αυτό. Φαντάζομαι ότι το Θωμά έχει παίξει. Ναι, πάντα. Και με τον Αντώνη. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αν τα ακούσουμε τραγούδι. Αμέ. Κοντράτανε μου θα πετώ. Μουσική.
τσιρμπαΐρι. Άντε σαμάν ψηλά στο τσιρμπαΐρι. Θέλω εγώ να μου βαστά. Δε θέλω εγώ να μου βαστά κι αν είσαι ροσχατήρι. Άντε σαμάν κι αν είσαι ροσχατήρι. Από το CD του Γιώργη Τεξουλιούρη που είναι φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας, στην εκπομπή Κριτών Βίος του Καντρί. Μια αστραπή είναι η ζωή, είναι ο τίτλος του CD. Κόντρα τα νέμου το τραγούδι που ακούσαμε, σε μουσική του Θωμά του Μπολάκη και σε στίχους του Βαγγέλη του Χερέτη. Του Βαγγέλη του γνωστού, του χωριανού σου. Ναι, του Βαγγέλη. Έχει παρατσούκλι. Ναι, κάτσε ο Βαγγέλης. Χαιρετίσματα και σε αυτήν και στην οικογένειά του. Πολλά χαιρετίσματα σε όλους. Γιώργη, του Βαγγέλη. Κάτι ξεκινήσαμε να πούμε πριν, το θυμήθηκα τώρα. Ναι. Και πάμε μετά, θα μας πεις. Το Καντρί από πού βγαίνει? Αυτό περικλητό έχει ο παππούς μου, προπάπτους μου το πήρα κι εγώ. Έχει κάποια σημασία, σημαίνει κάτι? Θέλει να το πούμε, λέει, ξέρω εγώ πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν θα το πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Μου αρέσει ότι τα παρατσούκλια να ρωτάω. Ναι, ναι, εντάξει, περικλητό, ευχαρίστως. Αυτό ήταν. Από πολύ παλιά, επί τουρκοκρατίας, φωνάζανε τις παππούδες μου παλιά ότι ήταν ο ένας συγκεκριμένα άγριος με τους Τούρκους. Παλιά το Καντρί σήμαινε άγριος. Και από εκεί κόλλησε τώρα το παππούτσι, το πήρανε οι γενιές, το πήρα και εγώ μετά. Τότε εσύ δεν είσαι άγριος. Εγώ όποτε σε έχω δει, και ακόμα και τώρα που ήρθες από τον Τυμπάκι, με το χαμόγελο στο στόμακα. Δεν σε έχω δει ποτέ να μην χαμογελάς. Να είσαι καλά, Περικλή. Να είσαι καλά.
λέγαμε και πριν για τον Νίκο τον Ξυλούρη, δεν τον πρόφτασες, αλλά θείος σου είναι και ο Αντώνης Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης. Βέβαια, ο μεγάλος Ψαραντώνης. Παρέες φαντάζομαι έχετε κάνει. Ο Ψαραντώνης, αφού μου δίνεις την ευκαιρία τώρα και... Ήτανε από τις πρώτες αγκοπέλη που με εμπιστεύτηκε και μου έδειξε και με βοήθησε στη... Θυμάμαι και ήμουν κοπέλη 10-11 χρονών και από τις 9 η ώρα που λέω λόγο στο γάμο με φώναζε να βγω να παίξω και εξαφανιζόταν κιόλας μετά επίτες για να κάτσω να βγάλω το γλέντι. Δηλαδή μου δίνε το βήμα να προωθηθώ. Ας το πω έτσι απλά. Με βοήθησε δηλαδή με όλη την ψυχή και τον ευχαριστώ. Τι σου έχει μάθει? Τι μου έχει μάθει? Αυτό που θυμούμαι, μια κουβέντα που μου είχε πει από κοπέλι, μου λέει θα παίζεις ό,τι κομμάτια σ' αρέσουν, ό,τι σου λένε οι άλλοι, θυμούμαι και μου το πει, ό,τι σ' αρέσει εσένα θα παίζεις, γιατί σου γεμίζει την ψυχή. Αυτό ήθελα να μου δείξει με τον τρόπο του, και να παίζεις απλά αυτό το πράγμα. Αυτό μου είχε μείνει, το απλά δηλαδή. Λέγοντας απλά, δηλαδή να μην βάζεις πολλά ψεγάδια πάνω, στολίδια πάνω στη μουσική σου, να παίζεις πιο καθαρή. Τι εννοούσε? Αυτό το εννοούσε τη λύρα πάνω, έτσι ακριβώς όπως το λες. Όσο απλά παίζεις τη λύρα, την οποία τη φιλοσοφία προσπαθώ να την πάρω κι εγώ μέσα μου, συμφωνώ απόλυτα με αυτό το πράγμα. Όσο πιο απλός είσαι στη μουσική σου, είναι και πιο κατανοητή μετά. Όπως ήταν και ο μεγάλος δάσκαλος, ο Θανάσης Κορδαλός, που η απλότητα είναι και δύσκολη, πιστεύω βέβαια. Ο Σκορδαλός το είχε στον απόλυτο βαθμό, όπως και ο Ψαραντώνης, την απλότητα αυτή. Μεγαλώνοντας, ποιους άκουγες? Από το σπίτι μας εγρήκανε ο πατέρας με τη μάνα μου το συγχωρημένο τον Ψαρονίκο, πολύ. Αυτά είναι τα βιώματα μου μένα. Το Θανάση του Σκορδαλό, τον Κώστα τον Μουντάκη και το Λεωνίδα τον Κλάδο. Αυτούς τους τέσσερις, δηλαδή από παιδί θυμούμαι και τους ακούγανε πάρα πολύ. Τους είχαν πολύ ψηλά στη μουσική, την κριτική αυτή. Αυτή δηλαδή ακούγανε, δεν ακούγανε και άλλη μουσική σπίτι μας, μόνο κριτική. Από εκεί ήταν τα βιώματά μου με εμένα και στη συνέχεια άκουσα και όλους τους υπόλοιπους δασκάλους μετά εγώ. Το Λεωνίδα τον Κλάδο τον προλάβες? Με το συγχωρημένο τον δάσκαλο είχαμε κάνει πολλές παρέες μαζί. Παρέες στο Ρέθμινο Παρπαντός, ο Λεωνίδας ο Κλάδος, ο Σπύρος ο Γιωργάκης, ο Γεράσιμος Σταματογιαννάκης, ο συγχωρημένος ο Ροδάμαθος, όλοι αυτοί ήταν. Εκτός τους έβλεπα σαν δασκάλους, είχαμε κάνει πολλές παρέες. Στα Μάξιμου είχαμε πάει πολλά γλέδια μαζί, ήταν φίλοι μου αυτοί οι άνθρωποι. Και τους γλέντισα και διδάχτηκα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ ξέρεις, Περίκλη. Ένας καινούριος, καινούριος άνεμος, αμάν άνεμος. Κρήτη FM, πιάστε τον. Η ώρα στην Κρήτη είναι 9. Ακούτε την εκπομπή Κρητών Βίος κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στον Κρήτη FM 100,3 με τον Περικλή Μοσχολάκη. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, 9 και 1 πρώτο λεπτό η ώρα. Κρητών Βίος, η εκπομπή με τον Περικλή Μοσχολάκη, φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή έχουμε τον Γιώργη Ξυλούρη, η Καντρή, που μας παρουσιάζει μια νέα δισκογραφική δουλειά που έχει κυκλοφορήσει κάποιους μήνες. Μια αστραπή είναι η ζωή. Σχετικά, είναι 10 μήνες τώρα, 11 κοντά. Καινούργια είναι πάντως. Ναι. Και η τελευταία. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο 6988-233-111 με SMS. 6988-233-111. Όπως μπορείτε να γίνετε και μέλη στην ομάδα μας στο Facebook, Κρήτων Βίος με ελληνικούς χαρακτήρες. Γιώργη, λέγαμε για τον Νίκο τον Ξυλούρη πριν, ναι. Ο οποίος ήταν συγγενής σου.
Είναι αίμα σου, θείος σου πέφτει. Και σε ένα τραγούδι του Γιώργη του Κουμιώτη, ενός συνεργάτη του Νίκου του Ξυλούρη, έχει φύγει και αυτός από τη ζωή πρόσφατα, ναι, σχετικά, πέρακλη, ναι, πριν μερικά χρόνια, σου είπε να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Ναι, να σου κάνω την ιστορία πώς πάει με, ναι, το τραγούδι αυτή. Πριν κάμποσο καιρό, με είχε καλέσει θείο μου η Ουρανία στην Αθήνα. Η Μπίλιο του Καλάτου έκανε αφιέρωμα του Νίκου. Με προσωπικούς φίλους του Νίκου, συντέκνους του. Και βρισκόμουν εκείνον τον καιρό στην Αθήνα, εγώ που έπαιζε ένα μαγαζί, και μου το έπαιθε η Ουρανία να κάνουμε το αφιέρωμα. Το κάναμε τότε στην τηλεόραση, ήταν ο συγχωρεμένος ο Κουμιώτης, ο Γιώρης εκεί πέρα, φίλος μου. Έπαιξε αυτός σκέτα με το λαγούτι του ένα ριζίτικο και μου ζήτησε την εχομπή τότε. Το τραγούδι αυτό είναι, ήταν και η μουσική δική του και η στίχη δική του Γιώρη. Έγραφε πολλά τραγούδια, έχει γράψει, ναι, πολλές δισκογραφίες, ειδικά με την Πάνιβαρ τότε. Πολλούς δίσκους ο Γιώργος Χορεμένος, όπως έχει δώσει στους πολλούς καλλιτέχνες στην πορεία μετά. Και πέθανε φτωχός. Δεν έχουν σημασία τα λεφτά, είπε Περικλή. Στην ψυχή ήταν πλούσιος. Δεν ξέρω αυτό που λες τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά ήταν στην ψυχή του που τον εγνώριζα εγώ τεράστιος ο Γιώργος. Και μου ζήτησε στην εκπομπή τότε να γράψω αυτό το τραγούδι σε ένα δίσκο από τους επόμενους, και τότε ξαβέβαια, γιατί ήταν τιμή μου. Γιατί λέει, είναι ωραίο ζήτικο αφιερωμένο στον Νίκο. Το έχει αφιερώσει ο Γιώργης. Δεν πρόβλημα, το γράψω αυτό, το γράψα εγώ. Στίχη μουσική του Γιώργου του Κουμιώτη. Πώς έχεις γνωρίσει τον Κουμιώτη? Με τον Γιώργη είχαμε κάνει πολλά χρόνια στην Τελίνα, ήταν με τον Βασίλη τον Σκουλά. Τον είχε και ο Βασίλης χρόνια κάνει παρέα, ήταν καλή φίλη. Τον γνώρισε εκεί πέρα του Γιώργη και με τον Ψαρογιάννη μετά είχαμε κάνει μια παρέα. Έτσι γνωριστήκαμε και είχαμε σμίξει λίγες φορές σχετικά, αλλά ήταν χαραγμένες, τις είχαμε σαν αναμνήσει μετά στο μυαλό μας. Είχαμε περάσει ωραία 5-6 φορές που κάναμε 5-6 γλέδια, ήταν καλά. Σαν κοπέλι και εγώ δεν τον πολύ πρόλαβα, αλλά 5-6 φορές κάναμε ορισμένα γλέδια. Την τελευταία φορά που σμίξαμε ήταν τότε που μου πήγε το ριζίτικο. Ο Χάρος βγήκε γυναικός. Ναι. Είναι το ριζίτικο. Ναι, θα ναι. Ακούσουμε. Ο Χάρος τον συνάντησε
τον αετό στην Κρήτη. Ψηλότερη κορφή του γεροψιλορίτη, στη ψηλότερη κορφή του γεροψιλορίτη. Του παίξε πίσω πλατά του αετού ο χάρος, και του παίξε πίσω πλατά του αετού ο χάρος. Τα σκότωσε, αλλά θα το έχει βάρος. Και τον κατασκότωσε, αλλά θα το έχει βάρος. Είναι σημαία και ψηλά, είναι σημαία και ψηλά, πάντα θα κυματίζει, πάντα θα κυματίζει. Καμέτενος λευκού, αχ, καμέτενος λευκού σιγή. Καμέτενος λευκού σιγή στο ψαρονίκο αξίζει. Το ψαρονίκο αξίζει. Είναι σημαία και ψηλά, πάντα θα κυματίζει, πάντα θα κυματίζει. Γεια σου αθάνετε ψαρονίκο. Ήταν το ριζίτικο που σου έδωσε ο Γιώργος Κουμιώτης και γυρίζει μετά αμέσως σε ένα παραδοσιακό συρτό. Η οποία μαντινά δεν είναι του Λευτέρου του Καλομήρη. Είναι σημαία και ψηλά. Πάντα θα κυματίζει. Κάμετε ενός λευτού σιγής, τον ψαρονίκο αξίζει. Ξαναπέστηνε. Είναι σημαία και ψηλά. Πάντα θα κυματίζει. Κάμετε ενός λευτού σιγής, τον ψαρονίκο αξίζει. Του φίλου μου του Λευτέρη, φοβερή μαντινά. Στα γλέδια που παίζεις, Γιώργη, έχει τύχει κάποια στιγμή να ξεχάσει μια μαντινάδα? Μου έχει τύχει 2-3 φορές, αλλά εντάξει, προς τη στιγμή μετά τη θυμούμαι μετά.
Δύσκολο να είσαι πάνω στο πάλκο, ε. Το πάλκο θέλει. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ την ώρα που βγαίνω πάνω στο πάλκο είμαι. Νιώθω άλλος άνθρωπος. Αλλά έχει τις δυσκολίες του, είναι αλήθεια. Πολλές δυσκολίες, οι οποίες όμως άμα τις. Μπορεί να σου φανούν και ευκολίες στην πορεία. Άμα έχεις ορισμένες βάσεις, μπορείς να αποφεύγεις τις δυσκολίες αυτές που λες. Τα πρώτα σου γλέντια πώς ήταν, Με άγχος πολύ, όπως και τώρα βέβαια. Το άγχος δεν φεύγει ποτέ. Αλλά οπωσδήποτε στις πρώτες φανείς το άγχος είναι αυξημένο. Φαντάζομαι θα σου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να παίζεις και να μην μπορείς να βγάλεις τον κόσμο σε να διασκεδάσει. Ειδικά το τελευταίο καιρό με την κρίση. Οπωσδήποτε ο κόσμος τώρα είναι προβληματισμένος, έχει χίλια δυο. Και τώρα πιστεύω είναι η εποχή που εμείς στην Κρήτη ειδικά, που έχουμε τη λίρα και το λαγούτο, πρέπει να παίζουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι παίζαμε Περικλή. Εδώ είναι η ώρα μας να αποδείξουμε ότι παίζουμε και για τη μουσική, και για το μεράκι, και μεράκι μας. Και την παράδοση. Και για την παράδοση. Και ότι πρέπει να διασκεδάσει ο κόσμος, τώρα πρέπει να τους στηρίξουμε και εμείς και αυτοί εμάς. Όχι χρηματικά. Αυτό θέλω σου υπόψη. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι ο κόσμος τώρα έχει αρχίσει και δένει πιο πολύ, και ένα θετικό σημείο της κρίσης αυτό. Εγώ προσωπικά φέτος το καλοκαίρι, μέχρι τώρα που ξέρω να πούμε τα γλέρια η γάμη του καλοκαιριού και τα πανηγύρια, βλέπω τους ανθρώπους και ενώνονται πιο καλά και μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι ένα καλό πράγμα. Δυσκολεύονται όμως να βγουν στην όρεξη? Δεν θα το έλεγε ότι δυσκολεύονται να βγουν στην όρεξη. Μπορεί να είναι σφιγμένοι, γιατί μπορεί για χίλιους δύο λόγους. Γιατί εκεί μου πας την ερώτηση, στο οικονομικό, να μην έχουν οι άνθρωποι όπως και όλοι μας. Αλλά το θέμα είναι, τους το λέω και από εδώ στον αέρα, δεν είναι όλο το οικονομικό. Το θέμα περνούν καλά. Και να διασκεδάζουν και να ξεχνούν τα πάθη τους. Γι' αυτό είναι η δουλειά μας εμείς, να ψυχαγωγούμε τις ψυχές τους, να τις τέρπουμε τις ψυχές τους, να περνούν πιο καλά. Γι' αυτό είναι η δουλειά μας και αυτό θα κάνουμε. Και τώρα μας χρειάζονται πιο πολλοί άνθρωποι και πρέπει να το δείξουμε όλοι μας. Όλοι καλλιτέχνες. Να δεθείτε όλοι. Να δεθούμε. Να είμαστε πιο κοντά στον κόσμο. Να τους βοηθούμε που μπορούν. Γιατί πολλές φορές δεν θα κάνουν γλέδια και να μην έχουν τη δυνατότητα όπως την είχαν παλιά. Έτσι να είμαστε παρόντες τώρα εμείς. Πιστεύεις όμως ότι υπάρχουν συνάδελφοί σου που το κάνουν μόνο και μόνο για το χρήμα? Όχι, δεν το πιστεύω. Γιατί κι αν υπάρχουν, δεν θέλω να το πιστέψω. Πάντα θετικά το παίρνω από την καλή πλευρά. Και ότι θα είμαστε τσιπές στα μεταρρύζια. Εδώ πρέπει να φανούμε εδώ τώρα. Έχουμε ένα μήνυμα. Ναι. Ο Γιώργος, εκτός από καλός καλλιτέχνης, είναι και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Επιβεβαιώνει αυτό που έλεγες τώρα. Να είναι καλό ψυχή να το έστειλε. Γιατί αυτό που είπες είναι ανθρώπινο και καλλιτεχνικό. Να είναι καλό ψυχή να το έστειλε. Και αυτό τα λέει όλα. Καλή συνέχεια. Σταύρος Ανογιαννάκης από Αγία Βαρβάρα. Γεια σου φίλε μου Σταύρο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύρο. Τον ευχαριστώ. Να είσαι καλά Σταύρο. Πιστεύεις όμως ότι υπάρχουν και καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών, συνάδελφοί σου, που δεν είναι σωστοί πάνω στην παράδοση? Περικλείται να υπάρχει ένας που για μένα είναι όλοι καλοί και τις αγαπώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου το πω ότι υπάρχει ένας. Εμένα προσωπικά με φέρονται όλοι άψογα οι συναδέλφοι μου. Τώρα τι κάνουν στη δουλειά τους ο καθένας, ο κόσμος κρίνει, δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Κι όμως υπάρχουν, θα το πω εγώ. Εντάξει, εγώ που δεν φοβάμαι να το πω. Υπάρχουν... Όχι, δεν φοβάμαι εγώ. Εγώ σου λέω ότι εισπράττω εγώ. Τώρα ο καθένας στη δουλειά του, εσύ από άλλο μάτι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το μουσικό όργανο που κρατάς στα χέρια σου εσύ και παίζεις τα γλυκά. Είναι ιερό, ιερό. Μπράβο, μπράβο, εντάξει. Ξέρετε, μου είπε ένας γέρος σήμερα, ένας άνθρωπος σε έναν τόπο, και με έπεισε πολύ κουβέντα του. Μου λέει: εγώ δεν ζητώ το λιράρι, ζητώ τη λίρα. Ήταν μεγάλη κουβέντα αυτό που είπε. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που βαστάτε εσείς, θέλω να μου πει αυτός ο άνθρωπος, είναι ιερό πράγμα και χρειάζεται σεβασμός. Σε διάκοψε όμως, πες τι θες να καταλήξεις. Ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν το σέβονται αυτό το όργανο.
Είτε λέγεται λίρα, είτε λέγεται λαούτο, είτε λέγεται μαντολίνο. Αυτό θα περικλίνει στην ευχέρεια του κόσμου να το κρίνει και να το κατακρίνει. Κι όμως υπάρχουν, ειδικά εκτός Κρήτης, μιλάω για την υπόλοιπη Ελλάδα, που δεν έχουν τόσα βιώματα και δεν ξέρουν τόσο πολύ τι θα πει κρητική μουσική, τους αγκαλιάζουν. Εννοείς το κοινό που τους αγκαλιάζει, ή τους λιράρδες ή τους μουσικούς γενικά? Τους λιράρδες τους συγκεκριμένους. Ότι τους αγκαλιάζει το κοινό? Ναι. Περικλεί τον κάθε ένα άνθρωπο, καλλιτέχνη, αφού λέμε τώρα για τη δουλειά του κοινού, να τον αγκαλιάζει για ένα συγκεκριμένη μερίδα κόσμου, κάτι το βρίσκουνε. Τώρα, ο Μανίς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα εκεί πέρα και θέλει και μεγάλη κουβέντα και καλιά έχω να μην το αγγίξουμε αυτό το θέμα. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Το σωστό που έχει τη βάση του κάπου και που έχει ρίζες θα διαρκέσει και θα κρατήξει για πολλά χρόνια και η μουσική και ο καλλιτέχνης που το εκφράζει, έτσι. Τώρα αυτά τα αναφέρεις τώρα στα εφήμερα δισκογραφία που δεν σε εκφράζει, ας πούμε, που έχει διάφορες που και για μένα μπορεί να μην είναι σωστό. Αυτά πιστεύω ότι μπορεί να κάνουν τον κύκλο τους και σβήνουν μετά. Αυτό θες να πεις τώρα εσύ, ότι τώρα ο κόσμος, ξαναλέω, είναι ο κριτής. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Εσύ στον κόσμο εσύ σε κρίνεις, καλά το κάνεις. Ναι, εντάξει. Έχω μία άποψη εγώ, όπως όλος ο κόσμος. Και μαζί σου είναι και πολλοί κόσμος. Εμένα λεπτή θέση μου και δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Πάσο. Αλλάζουμε θέμα. Βλέπεις διαφορά στα γλέντια, τα παλιά με τα τωρινά? Υπάρχουν διαφορές, άλλες προς το καλύτερο, άλλες προς το χειρότερο. Βασικά, επειδή εντάξει, δεν είμαι και πολλά χρόνια εγώ στη δουλειά, μια 20ετία που παίζω τη λίρα εγώ, δεν βλέπω τεράστιες αλλαγές, όχι. Δεν βλέπω. Βέβαια, ακούω από τους παλιότερους μου ότι αυτό ήταν έτσι, αλλιώτικα ήταν πιο καλό, αυτό ήταν αλλιώτικα εδώ, αυτό το έχει τελειώσει εσείς οι νέοι. Και ακούω βέβαια διαφορές από τα παλιότερα χρόνια, βέβαια. Ένα απλό παράδειγμα. Όσο απλό ένα παράδειγμα, ότι παλιά ήταν η γάμη τρεις μέρες. Τώρα δεν υφίσταται αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ πέρα ο Καλομήρης ο Γιώργος. Με το είπες πριν και χάρηκα πολύ ο θείος μου ο Γιώργης, γιατί είναι θείος μου ο Γιώργης. Δάσκαλος. Μεγάλος. Και μας έλεγε κάποια στιγμή ναι. Παίζανε με το συγχωρημένο το Ψαρονίκο. Ναι. Δάσκαλος του Ψαρονίκου ήταν ο Γιώργος ο Καλομήρης. Ήταν πιο παλιός από το Γιώργος από τον Νίκο. Ναι, πρέπει, ναι είχαν κάποια χρόνια διαφορά. Ναι, και συγγενείς αυτοί. Ναι. Και παίζανε μια ο ένας μαντολίνο, μια ο άλλος λίρα. Ναι. Παίζανε σε ένα γάμο. Ναι. Μια στιγμή έτσι όπως παίζανε, τσουπ, έπεσε ξερός Ψαρονίκος. Και μετά άντεξε κανένα μισάωρο. Κουράστηκε ο Νοής. Κοιμήθηκε. Παίζανε τρεις μέρες σε σέρι. Αυτή είναι μια σοβαρή διαφορά με τα σημερινά γλέδια. Δεν υπάρχει αυτό. Και έπεσε ξερός και μετά από κανένα μισάωρο και ο Γιώργος ο Καλομήρης και συνέχισε άλλους λιράρες. Ναι, τότε εγώ, παππούδες μου και ο ένας και ο άλλος μου λέγανε ότι είχαν κάνει και 10 μέρες γλέντι. Και 15. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν τώρα, όχι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να. Έχουν αλλάξει οι ρυθμοί της ζωής, έχει αλλάξει το πρόγραμμα όλων των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και άλλες οι δυνάμεις. Έτσι τότε. Αυτό. Είχαν άλλες κράσεις, περικλεί. Είχαν και άλλες κράσεις και ήταν να γίνει ένας γάμος στο χωριό, δύο γάμοι. Μπράβο, ναι, εντάξει, αυτό τώρα ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζεται ένα Σαββάτο να πάνε σε 5 διαφορετικούς γάμους. Σωστά, το καλοκαίρι και παραπάνω. Λοιπόν, τα πριλωμά ή για σεμί. Ναι, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ναι. Μουσική δικιά σου και στίχη του Γιώργου του Σαριδάκη και του Βασίλη του Βιτόρου του Βίγλη. Το ακούμε. Συντέχουμε. Στην αγκαλιά. Στην αγκαλιά σου ανθίζουνε Στην αγκαλιά σου ανθίζουνε τα όνειρά μου όλα Άντε σάμα τα όνειρά μου όλα Βάλε με
μόνο μια βραδιά. Βάλε με μόνο μια βραδιά, μα δε θα κόψω βιόλα. Παραπονώ, μα δε θα κόψω βιόλα. Απριλομάι για σέμι. Τα απριλομάι για σέμι, πρόδοξε φουντωμένο. Άντε σαμάν, πρόδοξε φουντωμένο. Ζωή να μη σε ειδώ. Δίνω ζωή να μη σε ειδώ, ποτέ μου μαραμένο. Όπα, ποτέ μου μαραμένο. Απριλομάι για σέμι, πρόδοξε φουντωμένο. Να πούμε στους ακροατές μας ότι ακούνε την εκπομπή Κριτών Βίος με τον Περικλή Μοσχολάκη και έχει καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή τον Γιώργη τον Ξυλούρη. Τον Καντρί. Όπως μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα με SMS το 6988-233-111 6988-233-111 ή να γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο Facebook Κριτών Βίος με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Λευτέρης έστειλε μια ματινάδα. Τέτοια παρέα όμορφη δεν είναι ξανά αδαφός μου. Στις χώρες από γύρισα σαν πέρατα του κόσμου. Να είναι καλά φίλε μου Λευτέρη. Να πούμε με σχέση με τη ματινάδα αυτή ότι έχει ταξιδέψει πάρα πολύ, γιατί ήταν ναυτικός και παίζει και λίρα. Και έχουν κάνει πολλά παρέα. Και έχει ένα καφενείο, το καφενείο το φίλου. Πολύ ωραία. Μα πήγαινε μόλιτσα. Πάμε να κάνουμε ένα παρεάκι. Ό,τι θέλετε πέρα εκεί. Τι δεν έχουμε πει για το CD. Έχεις τρεις δισκογραφίες δουλειές, τα ονόματα των προηγούμενων δουλειών. Πάντα στα περασμένα η πρώτη, Στιγμές που φεύγει ο λογισμός, και το μια αναστραπή είναι ζωή αυτή η δουλειά. Υπάρχει διαφορά? Εσύ ηχογράφησες πρόσφατα συγκριτικά με τους παλαιότερους. Ναι. Έχει διαφορά το στούντιο από την πρώτη δισκογραφική δουλειά με την τελευταία? Στις ηχογράφησες σε υπολογιστή κατευθείαν? Στο ίδιο στούντιο έχω γράψει, εκτός τη δεύτερη δουλειά. Την έγραψε του Κωστή του Φραγκάκη, τη ζωντανή μου ηχογράφηση. Οι άλλες δύο είναι η πρώτη του Μαρκάκη, του Κώστα, το στούντιο, και είδες τώρα, ευτυχώς και μου δίνεις το πόδι αυτό. Ναι, ξεχάσαμε να τους ευχαριστήσουμε για αυτούς. Η πρώτη μου δουλειά, το Πάντα στα Περασμένα, που έχει το Μελομπιανό Συρτό, την Παναγία, την Ανογιαννή, την Ασκουμπαντούρα, αυτό είναι στο Μαρκάκη του Κώστα, η πρώτη δουλειά γραμμένη. Η δεύτερη, το Στιγμές που φεύγει ο λογισμός, που είναι σειράς από παραδοσιακά κομμάτια μέσα, είναι στο Φραγκάκη του Κώστα, που έχει κυκλοφορήσει Κωστής με το Γιάννη. Και η τρίτη είναι στο Ζαμπουλάκι του Γιάννη, του φίλου μου του Γιάννη.
είναι γραμμένη η δουλειά, κυκλοφορημένη από το Χατζηδάκι τον Αντώνη. Αν το πούμε περαστερικά και Σιδερένιο. Του Χατζηδάκι του Αντώνη. Του Γιάννη Ζομπλάκη. Γιάννη Ζομπλάκη. Βέβαια, μια χαρά είναι ο Γιάννη. Το ξεπέρασε πλέον όλα. Πολύ τον καλό, οποίο τον ευχαριστώ. Κάτι που πάρα πολύ δύσκολο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή δουλειά που μου έκανε. Ο Γιάννη. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Εχθές είδα στο γήπεδο του Πλατανιά, ήμουν στα Χανιά. Ναι. Τον Μανώλη τον Κοντάρο. Το συντεκνό μου. Μια χαρά είναι ο συντεκνό, ναι. Τον είδα. Συγχαρητήρια για το κουράγιο του που έχει και τη δύναμη που έχει, που δεν το περίμενε κανείς τέτοιο θαύμα να μπορεί να περπατάει έστω και με δυσκολία. Έχει δύναμη ψυχής ο συντεκνός ο Μανώλης και δεν φοβάται τίποτα. Και το απέδειξε και είναι μια χαρά κι αυτός. Ναι, και το remix της τελευταίας δουλειάς έγινε στο Zoom του Γιάννη. Πολλά χαιρετήματα στο Γιάννη. Βέβαια. Καλό παιδί. Και να πω κιόλας ότι χορηγός στην τελευταία μου δουλειά είναι το λίγο κρασί σε λίγο θάλασσα. Συγγενείστε. Ναι, πρώτος μου εξάρτησε ο Νεκτάρης. Ναι. Και η ραδιοφωνική σταθμή Γαλόνης στους Κρητόρα με Τσεροτόξους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην άλλη δουλειά θα βάλουμε και τον Great FM βέβαια. Το κανονίσουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε πρόλαβε αυγή τη σκέψη μου. Πρόβαλε αυγή τη σκέψη μου και εξόμπλη τον ονείρο. Λάθος το έχουν γράψει αυτό στο playlist. Ναι, για δε θωρώ μια ομορφιά στον κόσμο γύρω-γύρω. Είναι Συρτός, είναι ένα κομμάτι μουσική δική μου και είναι η στίχη του Γιάννη του Εράκη του Πολογιάννη πρώτη και η δεύτερη του Κώστα του Σκουλά, του Μύρου του γιου του συγχωρεμένου, του Καρφάκη, του Κωστή. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχει πάει 9.30, το ακούμε κατευθείαν αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Βέβαια, βέβαια. Καινούριος, καινούριος ανέμος, αμάν ανέμος. Κρήτη FM 100,3. Πιάστε το. Άιντε σε έχω, τη μοίρα έχω, τη μοίρα και χτυπά. Άντε σαμάν έχω, τη μοίρα και χτυπά. Έχω τη μοίρα και χτύπα, το πόνο και πονήμε, το πόνο και πονήμε. Άιντες μα έχω, και την αγάπη σου, μα έχω και τι, μα έχω και την αγάπη σου. Και την αγάπη σου και στη ζωή κρατήμε, και στη ζωή κρατήμε. Σκέψεις μου,
τις σκέψεις μου προβάλαβγη τις σκέψεις μου. Τι σκέψεις μου και εξόπλη τον όνειρο, και εξόπλη τον όνειρο. Άιντες για δε φορώ μια ομορφιά, για δε φορώ μια ομορφιά. Κόσμο γύρω γύρω. Επιστρέψαμε και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το τραγούδι που ακούσαμε πρόβαλε αυγή στις σκέψεις μου. Έχουμε φιλοξενούμενο στην εκπομπή Κριτών Βίο σήμερα το Γιώργο Τουξιλούρη, η Καντρί, και μας παρουσιάζει τη δισκογραφική δουλειά του τελευταία, Μια αστραπή νέα ζωή. Αυτή είναι η τελευταία δουλειά. Στην πρώτη δουλειά όμως, ξέρω ότι έπαιξε ένα από τα μεγαλύτερα λαούτα που έχουν περάσει στην Κρήτη. Μάρκο Γιάννης. Ναι, Περικλή. Ναι. Και έχετε συνεργαστεί κιόλας. Με το Τζίρο Γιάννη παίζαμε 4 χρόνια μόνιμα. Και ήταν ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έκανα εγώ τότε, σταθμή στην εξέλιξή μου, στη μουσική πάνω, γιατί διδάχτηκα άπειρα πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχω γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, είναι ένας άνθρωπος, μια φυσιογνωμία... Φυσιογνωμία περίγραπτη, είναι ένας άγιος άνθρωπος, καλλιτέχνης. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μάρκο Γιάννη για την καλλιτεχνία του, την ξέρει όλος ο κόσμος και έχει μιλήσει ιστορία του. Πες μου όμως τι έχεις μάθει από αυτόν. Δεν ξέρω αν έχω πάρει και αν έχω μάθει πολλά από αυτόν, γιατί αυτός είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο, ο κύριος Γιάννης. Αυτό πάντως που είδα πάνω του σαν άνθρωπο, όχι σαν μουσικό, γιατί του είπα μουσικό δεν μπορώ να το σχολιάσω εγώ, ξέρει ο κόσμος όλος. Τη σεμνότητά του και την απλότητά του παρόλο το μεγαλείο του. Σε ένα παιδάκι 2 χρονών το ίδιο θα μιλούσε, σε έναν άνθρωπο 80 χρονών το ίδιο πράγμα θα μιλούσε. Συνεργαστήκατε 4 χρόνια. Ναι. Μέρα νύχτα είμαστε μαζί τότε, εκείνο το διάστημα. Και τώρα έχουμε βέβαια τις καλύτερες επαφές. Ψάχνω μια φωτογραφία του τώρα. Ναι. Πόσο απλός άνθρωπος είναι, και όσοι θέλουν να μπουν στην ομάδα μας να τη δουν. Πώς ήταν η συνεργασία σας, καταρχήν πώς γνωριστήκατε με τον Μάρκο Γιάννη? Με τον Μάρκο Γιάννη έχω έναν καλό φίλο στο Ρέχνο, τον γιατρό του Παπιράκη του Μανώλη και τον Αποστολάκη του Μιχάλη, του λογιστή. Ήμουν στο Σταγάκι το εργαστήριο τότε. Στο εργαστήριο το οποίο το έχει ο Παπαλεξάκης τώρα, είχα πάει να πάρω μια λίρα από το Ρέχνο. Έτσι και πέρασε ο γιατρό με τον Μιχάλη τον Αποστολάκη, καλή του ώρα που κενάκι, τον ιδιονό φίλη μου καλή. Και μου λέει ένα Γιώργο, εγώ τότε ηλικία 17 χρονών, 18. Το απόγευμα θα κάνω μια μπαρέα, θα είναι ο Μάρκο Γιάννης με το Μανιάτσι τον Κακλίτσι, θέλω να έρθεις εσύ. Και λέω, τότε σας Παναγία, να παίξω εγώ με το κοπέλι τότε. Με το Μάρκο Γιάννη, λέω, το Μανιάτσι τον Κακλίτσι, μου λέει, ναι, σαν χωρίς τον Καλονίχτη συγκεκριμένα του Ρεθύμου. Έτσι από εκεί γνωριστήκαμε με τον Γύρο Γιάννη, το Μανιά τον Άρχοντα τον εγνώριζα εγώ και το Μανώλη τον Κακλί. Και από εκεί δέσαμε τον κύριο Γιάννη και έπειτα κάναμε παρέες. Μετά στα 20 μου συνεργαστήκαμε κιόλας.
Μέχρι 25, 5 χρόνια ήταν συνεργασία. Μέχρι τα 25 παίζαμε συνέχεια μαζί. Σε όλα τα κλαδιά. Ναι, και γράψαμε και στην πρώτη δουλειά. Παίζει μέσα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που Γιαννίνε. Παίζουν κι άλλοι μέσα στην πρώτη δουλειά, όπως ο Κοντογιάννης, ο Νεκτάρης και ο Καλέρης ο Κώστας. Αλλά η συμβολή του ήταν τεράστια σε συμβουλές του που μου έδωσε τότε στον πρώτο δίσκο. Έχει βγάλει απίστευτους ρυθμούς, όπως ας πούμε έχω ακούσει, δεν ξέρω, είναι... δεν θα πούμε τραγουδιάς. Ναι. Ξέρω ότι είναι πάντως τριδάχτυλος, παίζει με τα τρία δάχτυλα του λαού του. Περικλεί ο κύριο Γιάννης, όπως θέλει το παίζει, και με το ένα δάχτυλο και με τα τέσσερα. Όπως είναι δεξιοτέχνης ο άνθρωπος, είναι συνοδός τέλειος της λύρας και είναι ο μάγος του κρητικού λαού του. Αυτός εξέλιξε το λαού του και τότε, αν τον ακούσεις τον ίδιο να σου κάνει την ιστορία, στο Ρέχνο υπήρχαν οι μαντόλες, τότε δεν υπήρχαν τα λαγούτα. Τα λαγούτα υπήρχαν μόνο στην Τζίσα μου. Από τότε αυτός λοιπόν έφερε το λαγούτο στον ομό Ρεθύμνης και εξελίχθησε και πήγε μετά σε στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Το λαγούτο υπήρχε μόνο στον ομό Χανίο τότε και ιδιαίτερα στην Τζίσα μου. Ο Γιάννης Μαρκογιαννάκης το μετέφερε στους άλλους νομούς. Μιλάμε εποχή που έπαιζε με το Σκορδαλό. Πριν του Σκορδαλό, επί του πατέρα του. Μετά που εξελίχθηκε το λαγούτο και είχε ο Λιράρης δίπλα του αντί μαντόλες λαγούτου. Στα 20-22 του χρόνια, νομίζω, δεν κάνω λάθος. Συνεργαστήκανε με το Θανάση του Σκορδαλό και γράψανε τη μισή κριτική μουσική. Για να μπω το παραπάνω από τη μισή. Ο επόμενος σκοπός που θα ακούσουμε είναι του Στέλη του Φουσταλιέρη. Ναι. Τραγουδισμένο από το Μπαξεβάνι. Τον Καλυβιανό Συρτό, τον οποίο τον έχει τραγουδίσει η αδερφή μου μέσα στο CD αυτό. Η Αθηνάκη Λούρη. Ναι. Και η στίχη είναι του Μπερνιδάκη του Γιάννη. Ναι, του Μπαξεβάνι, ναι. Ξέρεις καθόλου την ιστορία αυτού του σκοπού? Αυτός είναι Καλυβιανός Συρτός, είναι από τις Καλύβες Χανίων. Τον έγραψε μετά τον διασκεύασε ο Φουσταλιέρης, τον τραγούδισε ο Μπαξεβάνης και ο Θανάσης Κορδαλός τον έχει γράψει αργότερα με τη λύρα. Είναι ένας παλιός χανιώτικος συρτός. Εγώ προσωπικά είναι η πρώτη φορά που θα τον ακούσω. Μπορεί να τον έχω ακούσει, αν μην ξέρω τι είναι ο Καλυβιανός σκοπός αυτός. Ναι. Ελπίζω να το. Άκουτον, το δεύτερο γύρισμα του σκοπού αυτό είναι ο αποκορονιώτικος που λέμε, μοιάζει πολύ. Ναι, αλλά είναι Καλυβιανός σκοπός αυτός, έτσι λέγεται. Το ακούσουμε.
Παραδοσιακή καθαρά η φωνή της αδερφής σου. Να είσαι καλά, Περικλή. Δύσκολα ταιριάζει η κριτική μουσική πάνω σε γυναικεία φωνή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι έχει δέσει πολύ ωραία, έτσι. Μου θυμίζει παλιές ηχογραφήσεις πριν την κατοχή που υπάρχουν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λέγαμε πριν ότι για 5 χρόνια ήσασταν μαζί με τον Μαργογιάννη. Ναι. Ξέρω μια ιστορία, την έχω ακούσει, αλλά δεν θυμάμαι. Ήταν κάπου απόκριες και είχατε αργήσει από ένα γλέντι. Στο... με τον κύριο Γιάννη μαζί. Ναι, ναι, ναι. Ποιος την είπε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ναι, παίζαμε εδώ σε ένα μαγαζί του Ηρακλείου τότε στην Αμουδάρα. Παίζαμε ένα 15 ευρώ, τότε τα μαγαζιά ήταν Τετάρτη με Κυριακή. Τι τότε, λέει, μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν έτσι, τώρα αλλάξαν τα. Και ήταν Κυριακή, τον αποκριώθηκε μου τελευταία ώρα που παίζαμε στο μαγαζί εδώ. Και έπρεπε την επομένη, στις 12 ώρα, να είμαστε σε ένα χωριό που είναι σύνορα Ρεθύμνου Χανίων, Ορθές λέγεται. Ορθές. Έπρεπε να είμαστε εκεί, ήταν καθαρά Δευτέρα και ήταν το πανηγύριο του χωριού της. Με είχαν καλεσμένο να παίξουμε. Πήγαμε εμείς 8 ώρα από το μαγαζί, φτάσαμε στο σπίτι 8 ώρα το πρωί, εδώ στο Ηράκλειο σπίτι μου. Και του λέω: «Κύριε Γιάννη, πάει κοιμηθούμε, θα βάλουμε το ξυπνητήρι 10 η ώρα, σηκωθούμε, φύγουμε σε 2 ώρες». Ναι, μου λέει: «Γιώργο, εμείς είμαστε τόσο κουρασμένοι, παίζαμε 15 βράδια». Ναι. Και σηκωθήκαμε κατά τις 12.30 μια παρά. Πρέπει να είμαστε 12 ώρες στο Ρέθυμνο εμείς. Και του λέω: «Κύριε Γιάννη», τον είχε πάρει τον κύριο Γιάννη ο ύπνος. Τυχαία άκουσε το τηλέφωνο, είχα πει τη μάλλον να παίρνει τηλέφωνο με ξυπνήσει. Του λέω: «Σήκω, κύριε Γιάννη, έχει πάει 12 με αυτό». Αχώθηκε βέβαια ο άνθρωπος, γιατί μια ζωή ήταν, είναι συνεπή συνέχεια. Στα ραντεβού του και μπαίνουμε στα μάξια και θυμούμε και μου λέει: «Γιώργη, πάθια τόσο πέρι», μου λέει, «τα μάξια». Και του λέω: «Κύριε Γιάννη». Τέλος πάντων, αλλά εγώ δεν πολύ τρέχω, δεν τη φοβούμαι κι εγώ. Και μια δόση που ελάρουνε, καταλάβαινε ότι τα μάξια έτρεμε. Και μου λέει: «Γιώργη, δεν γίνει πάει». Του λέω: «Κύριε Γιάννη, 160 πάμε». Και μου λέει: «Γιώργη, σιγά σιγά έτσι δεν φτάξουμε». Αλλά το θυμούμε έτσι όπω φοβήθηκε γιατί έτρεμε τα μάξια. Του λέω: «Περάσαμε τα ώρα». Του λέω: «Κύριε Γιάννη», μου λέει: «Σιγά σιγά». Τέλος πάντων, πήγαμε στην ώρα μας, μας πάνε παραμένει ανθρώποι. Στην ώρα μας όπως κατέληξε η δουλειά. Αλλά θυμούμαι το ύφος του, μου λέει: «Υπάρχει τα μάξια όσο πέριν». Περικλή. Ανεξάλλητος ο Μαργογιάννης. Πολλά έχω να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα πούμε την άλλη φορά τα υπόλοιπα. Μουσική σου έμαθε? Παναγία μου, σχολή ολόκληρη. Ρυθμό με έμαθε πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ρυθμό. Που είναι βασικό στην κριτική μουσική. Γι' αυτό είχαν δέσει και με το Σκορδαλό. Αυτοί οι δυο, Σκορδαλός και Μαργογιάννης, ήταν η προσωποποίηση του ρυθμού. Τέτοια πράγματα δύσκολο να ξαναγραφτούν. Και τόσο μεγάλο αριθμό ρητών που είχαν βγάλει. Ναι, τα που είπα πριν, μισή μουσική, έπρεπε να πω παραπάνω, αλλά επειδή είναι και άλλοι, να μην τους αδικήσω. Είναι προπαντός τα συρτά, όλη η μουσική την είχαν γράψει πολλά πράγματα. Από το μόνο και όσο αγαπάω που παίζουμε όλοι οι λιράδες, αυτοί οι δυο το είχαν γράψει. Μέχρι, τι να πούμε τώρα. Επειδή είναι, θέλουμε 10 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι του CD. Αμέ. Του λογισμού προσκύνημα. Ένα συρτό.
Και να πω ότι η μουσική δεν είναι δική μου εδώ. Το πρόσεξα εδώ πέρα, το γράφει στο CD. Είναι του φίλου μου του Μανώλη του Σαλούστρου. Συνεργάτη μου, ναι. Συνεργάζεται αρκετά χρόνια νομίζω. 4 χρόνια είμαστε κοντά τώρα με τον Μανώλη, 3,5-4 χρόνια. Πολλά χαιρετίσματα. Να είσαι καλά, παιδί. Και στον αδερφό του Αντώνη και στον Μανώλη. Να είσαι καλά. Και η στίχη είναι του Βαγγέλη του Χαιρέτη. Ναι, η πρώτη και η δεύτερη. Και η δεύτερη του Κωστή του Σκουλά. Του Καρφάκη. Του Μύρου του Γιού, ναι. Του Μύρου του Γιού ή του Πατέρα. Ο Μύρος συγχωρεμένος έχει 2 γιους. Ο ένας βγάζει από αυτούς τους 2 Μαντινάδος, Κωστής. Του Κωστή Μαντινάδο. Και ο πατέρας του Κωστής. Ο πατέρας του Κωστή. Του Μύρου. Ο Μύρος. Του Μύρου ο πατέρας. Ναι. Είναι Κωστής γι' αυτός. Ο πατέρας του Κωστή είναι ο Μύρος, ναι. Θα τα ακούσουμε. Καρφάκης πάντως είναι και ο πατέρας του Μύρου. Ναι, ναι. Ο Καρφάκης είναι ο παππούς του Κωστή, ναι. Θα τα ακούσουμε. Ναι. Αντέσα μα του λογισμού προσκύ, του λογισμού προσκύνημα. Του λογισμού προσκύνημα. Το να μαθιό μου τα μα, το να μαθιό μου τα μα. Αντέσα μα αν παραπονούμε, παραπονούμε ότε σε εδώ. Παραπονούμε ότε σε είδω, μα δε σου λέω πράμα, μα δε σου λέω πράμα. Κοίτα πως είχα στην καρδιά. Κοίτα πως είχα στην καρδιά την δική σου ελπίδα. Την δική σου ελπίδα. Να γίνεται βαθιά, να γίνεται βαθιά πληγή. Να γίνεται βαθιά πληγή, στο πέτι μου την είδα,
στο πέτι μου την είδα. Τελειώνουμε σε 5 λεπτά, Γιώργο. Ναι, Περκή. Ακούσαμε ευτυχώς όλα τα τραγούδια της, το CD. Και θέλω να μου πεις από την αρχή όσοι σε βοηθήσαν σε αυτό το CD, σε μουσική, σε στίχους, στο στούντιο. Ναι, στο στούντιο, να ξαναπούμε, στο Ζαμπουλάκι του Γιάννη. Έγινε ηχογράφηση, το remix στο Γιάννη του Ζουμί. Ο συνεργάτης μου, ο Μανώλης, έχει παίξει τα πάντα εδώ μέσα, ο Σαλούστρος. Έχουν βοηθήσει ο Αντώνης, ο αδερφός του, και ο Γιάννης ο Φουντουλάκης. Ασκομπαντούρα παίζει ο Παπαδάκης, ο Αλέξανδρος από το Ρέθυμνο. Κρουστάκι Θιαμπόλιο, ο Γιάννης Ορμπογιαννάκης. Φιλικές συμμετοχές έχει κάνει ο Νίκος ο Γωνιανάς και η Αθηνά Ξυλούρη. Να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά για τις φωτογραφίες, τη χορηγία που μου έκανες. Και εδώ και για την αφήση που έχω βάλει, για το CD. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως επίσης να ευχαριστήσω πολύ και την εταιρεία μου. Νομίζω την αφήσα σου, τη φωτογραφία σου, αν δεν είναι παλαιότερη, πρέπει να την έχω στο site μου. Να ευλογήσω λίγο τα γένια μου. www.pericles.gr. Βέβαια, πρέπει να λέγονται, γιατί ορισμένα δεν είστε ορισμένοι άνθρωποι, το CD δεν θα έβγαινε, και όχι μόνο το δικό μου και πολλά άλλα. Και να ευχαριστήσω πολύ την εταιρεία μου, τη Φεστός του Χατζηδάκη, του Αντώνη, για την έκδοσή της και για όλα. Και να ευχαριστήσω πολύ ξανά τον ξάδερφό μου για τη χορηγία του και τους σταθμούς της υπόλοιψης που προείπαμε. Τη φωτογραφία της αφήσας δεν την έχω στο site μου, έχω μια παλαιότερη, αυτή που ελπίζω κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει το CD, που έχετε τη συνεργασία με τον δάσκαλό σου, τον Πασπαράκη, τον Δημήτρη. Ναι, και με άλλους τρεις εξαίρετους συναδέρφους, φίλους μου καλούς. Ναι, αυτή η δουλειά είναι χρόνια τώρα γραμμένη, Περικλή. Λογικά θα κυκλοφορήσει. Ο δάσκαλος ξέρει τι, εγώ. Αυτός είναι δική του δουλειά, εγώ δεν ξέρω τι. Να πούμε ακόμα ότι το είπαμε και πιο πριν, ότι ετοιμάζεις και μια καινούρια δουλειά. Θες να μας πεις κάτι για τη δουλειά την καινούρια? Άμα κυκλοφορήσει τώρα, Περικλή, αυτή η δουλειά, τότε θα τα κουδιάσουμε τα υπόλοιπα. Δεν έχω καταλήξει εγώ ακόμα ακριβώς. Έχεις τελειώσει με το στούντιο πάντως, έτσι? Θέλω λίγη δουλειά ακόμα. Πολύ λίγη, αλλά τι θέλω. Μια ματινάδα από τη γεννήρια δουλειά. Άμα κυκλοφορείς, Περικλή. Μια ματινάδα που σ' αρέσει και τη λες στα γλέντια. Μια ματινάδα που μ' αρέσει και τη λέω στα γλέντια. Σε ένα σου γέλιο τη χαρά. Τώρα τελευταία μου το έχουν παραγγείλει δύο τρεις ανθρώποι. Είναι από τα πρώτα μου σερτά που είχα βγάλει. Είναι του συγχωρεμένου, του Άρχοντα του Μιχαλόμπα, το οποίο είναι και οι περισσότερες στίχοι στο πρώτο μου CD. Σε ένα σου γέλιο τη χαρά έτυχε να γνωρίσω, που παραλίγο μια ζωή να μην τη συναντήσω. Το Γιώργη Σταυρακάκη του Μιχαλόμπα. Και θέλω να μου ξαναπείς και τη ματινάδα που έχεις στο Ριζίτικο μετά που γυρίσεις σε Ζηρτό, για το αφιέρωμα στον Νίκο του Ξυλούρη. Ναι, είναι σημαία και ψηλά, πάντα θα κυματίζει. Κάμετε ενός λεφτός υγιής, τον Πλαρονίκο αξίζει. Ο Λευτέρης Καλομήρης είναι μαντάδα αυτή. Και να με συγχωρέσουν και οι ακροατές σου γιατί είμαι λίγο κρυωμένος. Όπως μπορώ να μιλούν σήμερα. Και μετά από δρομολόγιο. Ναι. Γιώργη, κοντεύει 10 η ώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα στο σταθμό. Θα χαρώ πάρα πολύ όταν κυκλοφορήσει καινούργια δουλειά να ξαναρθείς εδώ πέρα, να την παρουσιάσουμε, και όπως θα έχουμε κουβεντιάσει θα σμίξουμε για να βγάλεις φωτογραφίες για το καινούριο CD κάπου τα Χριστούγεννα, πρώτα ο Θεός. Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Εγώ, τιμή μου που με κάλεσες. Εμένα είναι τιμή που είμαστε φίλοι και έχουμε και συνεργαστεί. Μάση καλά, Περικλή, και καλές εκπομπές και καλή δύναμη, γιατί από εδώ πέρα, από αυτό το βήμα, έχετε μεγάλη δύναμη. Και όπως σωστά τη διαχειρίζετε, έτσι να συνεχίσετε. Να είσαι καλά. Φίλοι και φίλες, ήταν για 2 ώρες εκπομπή Κριτών Βίος με τον Περικλή Μασχολάκη. Θα δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, πάλι στις 8 η ώρα. Ωστότε, να περνάτε καλά. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα με καλεσμένο
τον. Μπερδεύτηκα. Μπέρδεψα τις ημερομηνίες. Έχουμε πρωτομηνιά. Είναι ο Νεκτάριος Σαμόλης. Την ερχομηνία Δευτέρα. Πολύ ωραία, φίλος μου Νεκτάριος. Να είστε καλά, ό,τι και να κάνετε. Καλό βράδυ σε όλους. Κρήτη FM στους 100,3. Ένας καινούριος, καινούριος ανέμος. Αμάν ανέμος.